Όλα αυτά τα χρήματα βρίσκονται δυστυχώς στην Ελβετία, σε τράπεζες Ελβετίας, σε offshore εταιρείες. Και να ξέρετε, έχω πληροφορίες από φίλους υπαλλήλους τραπεζών στην Ελβετία ότι δουλειάξαν οι τράπεζες της Ελβετίας από χρήματα Ελλήνων πολιτικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Πληροφορίες, να μην μένουμε μόνο στις πληροφορίες. Όταν υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία, εδώ είμαστε να. Δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι υπάλληλοι των ελβετικών τραπεζών και μου λένε ότι έχουν δουλειάξει. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στις καταγγελίες. Πάρτε παράδειγμα τον Τζοχαντόπουλο. Από τους 100 έχει αποκαλυφθεί ο ένας. Και κρατούνται μυστικοί υπόλοιποι. Λίστα Λαγκάρτ αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει στην επιφάνεια. Και άλλες λίστες. Καταρχήν, γιατί δεν ζητάνε οι πολιτικοί οι έντιμοι να ανοιχτούν οι λογαριασμοί τους σε όλες τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο της Ευρώπης, της Ελβετίας και της Αμερικής. Σας διότι οικειοθελείς, προσέξτε, αν οικειοθελώς ζητήσουν να ανοιχτούν οι λογαριασμοί τους, είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να ανοίξουν οι λογαριασμούς τους. Γιατί δεν ζητάνε οι πολιτικοί της χώρας, οι οποίοι έχουν χρεοκοπήσει την Ελλάδα, πληρώνουν με τις θυσίες τους όλοι οι Έλληνες πολίτες, τα χρήματα αυτά τα οποία βρίσκονται σαν αντίκρισμα στο εξωτερικό, σε ξένες τράπεζες.